All right. Γράψτε μου μέσα στο chat από ποια πόλη συμβέστε αν μπορείτε να με δείτε, έτσι ώστε να ξεκινήσουν να παίζουν τα notifications, να βλέπω ότι είσαστε live μαζί μου. Ονομάζομαι Χάρης Αντωνίου, ενώνω απευθείας από τη Λέμεσο. So let me know, guys, από πού συμβέστε και από ποια πόλη συμβέστε. Να δεις, βλέπω τα πρώτα μηνύματα να έρχονται. Θα δώσω ακόμα ένα-δύο λεπτά να συμπεθούν άτομα, γιατί οι συγκεκριμένες πληροφορίες που θα ακούσετε, πιστέψτε με, τις έχετε ανάγκη, είτε ασχολείστε με το κομμάτι του trading, είτε ασχολείστε με το κομμάτι του investing, για το οποίο θα σας χρησιμεύσει αφάνταστα, για να μπορείτε να είστε κερδοφόροι από όλα αυτά που σας ανάφερα προηγουμένως. Ευχαριστώ, guys, που είστε offline εδώ. Εγώ καταλαβαίνω, ακούω με καθαρότατα. Απλά να δώσω ακόμα ένα λεπτό να μου γράψουν από ποια πόλη συνδέονται τα άτομα. Αν μπορείτε, γράψετε και εσείς από ποια πόλη συνδέστε. Έχουμε ένα μικρό lag. Προφανώς αφού συνδεόμαστε και κάνουμε live stream από Zoom. Τέλεια. Εντάξει, θα σας κάνω ευθείας share screen να μπω στο θέμα. Το συγκεκριμένο session δεν θα πάρει περισσότερο από 45 λεπτά. Θα είναι full 45 λεπτά όμως. Στην αρχή θα δούμε κάποια θεωρία για ποιο λόγο σας δείχνω αυτά τα πράγματα, πώς χρησιμεύουν αυτά τα πράγματα, πώς ακριβώς λειτουργά η συγκεκριμένη στρατηγική που θα σας δείξω. Τώρα, αν είσαστε εντελώς άσχετοι στο κομμάτι του trading, it's okay. Πιστέψτε με, θα πάρεις απλά μια ιδέα όπου θα σου φανεί χρήσιμη για το μέλλον, γιατί θα καταλάβεις πώς ακριβώς λειτουργούν οι αγορές. Και μόνο και μόνο που θα ακούσεις συγκεκριμένες πληροφορίες και θα δεις examples, okay, τα οποία θα σας δείξω πάρα πολλά. Θα δούμε να δουλεύει το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει ούτε 1% ότι αυτό το πράγμα δουλεύει, πίστεψε με, σήμερα θα πιστέψει ότι δουλεύει η συγκεκριμένη στρατηγική που θα σας δείξω. So, ξεκινούμε αμέσως. Okay, είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνω στο συγκεκριμένο υπολογιστή, ώστε μισό λεπτό να φτιάξω λίγο τα settings. Τέλεια τα βρήκα. Θα ξέχει λίγο λάξο, δεν ξέρω κατά πόσο. Τέλεια, φαίνεται κανονικά η οθόνη. Και συνεχίζουμε. Το συγκεκριμένο concept το οποίο θα δούμε ονομάζεται smart money, μπορείτε να το ακούσετε σαν institutional concept, okay, από πάρα πολλά άτομα. Στην ουσία δεν είναι απλά μια στρατηγική με confirmation, απλά είναι ένα concept που μπορείς να καταλάβεις πώς κινείται η αγορά και πού θα κινηθεί η αγορά. Κάτι το οποίο λέω στα άτομα της Ακαδημίας, τα οποία ξεκινούν αυτή τη στιγμή, μην ξεκινείς απλά και να ξεκινείς να μαθαίνεις τα confirmations τα οποία έχεις. Γιατί δεν είναι απλά ένα concept με confirmation, δεν είναι μια στρατηγική με confirmation. Απλά πίσω από αυτά confirmation πρέπει να χτίσεις την εμπειρία που θα καταλαβαίνεις η ψυχολογία της αγοράς. Φτάσεις στο σημείο να καταλαβαίνεις η ψυχολογία της αγοράς. Πώς ακριβώς κινείται. Τι την κινούν, με ποιον τρόπο την κινούν και πού θέλουν να πάσουν, πλέον θα βάλεις τα confirmation σου για να πιάσεις trade. Okay. Όμως, μόνο με τα confirmation θα έχεις ένα μικρό lag μέσα στην αγορά εναντί αυτών των ανθρώπων. Όμως, όταν πιάσεις την εμπειρία, όταν χτίσεις και καταλάβεις η ψυχολογία, πώς κινείται
πώς κινούνται οι οικονομικές αγορές, γιατί το συγκεκριμένο concept που θα σας δείξω δεν είναι μόνο για forex, είναι μόνο για cryptos, αλλά ισχύει σε όλες τις οικονομικές αγορές. Μπορείς να κάνεις trading commodities, μπορείς να κάνεις trading οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί έξω, μπορείς να κάνεις stock market, indices, okay, οτιδήποτε υπάρχει το οποίο είναι tradable στην ουσία και γιατί το κινούν οι ίδιοι άνθρωποι. Για ποιο λόγο κάνουμε trade με αυτόν τον τρόπο? Στην ουσία, το συγκεκριμένο concept φημίζεται ότι έχεις μεγάλο risk to reward. Το risk to reward σημαίνει ότι στην ουσία ρισκάρεις έναν ποσό για να κερδίσεις κάτι άλλο. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο concept θα ρισκάρεις 1% για να κερδίσεις πάνω από 3. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν έχεις ένα win rate των 30%, δηλαδή κερδίζεις 3 στα 10 trades, εσύ ακόμα θα συνεχίσεις να είσαι κερδοφόρος. Okay. Δεύτερον, με αυτό το concept θα καταλάβεις πώς κινείται η αγορά. Okay, το structure, τη ψυχολογία, αυτή που σας είπα πριν, θα ξέρεις για ποιο λόγο κινείται σε αυτόν τον direction. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν full τη γνώση για ποιο λόγο κινείται η αγορά προς το σημείο το οποίο κινείται. Και πάντα βρίσκουν μια δικαιολογία, αν πίσω έκανα λάθος αυτόν, βγήκαν αυτά τα νέα στη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλά αν πραγματικά ξέρεις για ποιο λόγο κινείται η αγορά προς ένα συγκεκριμένο σημείο, τότε θα ξεκινήσεις να αντιλαμβάνεις για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα. Το τρίτο bullet point γράφει snipe entries, που στην ουσία τα snipe entries γιατί τα λέμε. Γιατί στην ουσία το concept το οποίο θα σας δείξω είναι η φιλοσοφία την οποία χτίζουν οι ίδιες οι τράπεζες. Όταν καταλάβεις που ακριβώς αγοράζουν και πουλούν τα institutions, οι μεγάλοι traders, οι μεγάλοι επενδυτές εκεί έξω, οι οποίοι αυτοί κινούν την αγορά, τότε θα ξέρεις που ακριβώς θα πάει αγορά και θα φύγει. Γι' αυτό κάθε φορά που θα πιάνεις κάποιον entry το συγκεκριμένο concept, πρέπει να φεύγει απευθείας προς τον direction σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Γιατί στην ουσία, ναι, ξέρεις που ακριβώς θα πάει αγορά, αν είσαι σωστός θα πρέπει να φύγει προς τον direction σου αμέσως. Γι' αυτό πολύ γρήγορα μπορείς να πάει break-even, δηλαδή να έχεις 0% ρίσκο, που θα εξηγήσω μετά τι ακριβώς είναι. Το τέταρτο bullet point γράφω ότι κάνουμε trade με τις τράπεζες. Όχι σαν τις τράπεζες, κάτι το οποίο συχίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, λένε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική είναι η στρατηγική η οποία χρησιμοποιεί η τράπεζα. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Η φιλοσοφία είναι να καταλάβεις πού ακριβώς παίρνει position η τράπεζα και να ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις trading με τις τράπεζες. Απλά μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζει η τράπεζα. Βγάζει νόημα, γράψε μου μέσα στο chat, guys, εάν βγάζει νόημα, καθώς συνεχίζω, γιατί έχει περίπου μισό λεπτό με ένα λεπτό λάξο, δεν θα περιμένω ένα λεπτό. Γράψτε μου μέσα στο chat, εάν βγάζει νόημα, μέχρι στιγμής, για να ξέρω ότι είστε μαζί μου. Και βλέπω ότι κάποια άτομα συνδέονται ακόμη. So, perfect. Ας συνδέεσαι live, είσαι live, γράψε μου έναν μέσα στο chat. Εάν συνδέεσαι και το βλέπεις σε recording, γράψε μου 2-2-2-2 για να δω μετά πόσα άτομα είσαι στο live, πόσα άτομα είσαι στο σε recording. Το τελευταίο bullet point λέει ότι στην ουσία το smart money trading είναι διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο βλέπετε εκεί έξω. Και είναι πραγματικότητα, γιατί αν πας μέσα στο YouTube, μέσα σε διάφορα courses, ναι, μπορείς πλέον να δεις άτομα τα οποία σου λένε ότι διδάσκω το συγκεκριμένο concept. Αλλά θα δεις ότι ο καθένας από αυτούς το διδάσκει λίγο διαφορετικό πλέον. Δεν είναι κάτι typical το οποίο χρησιμοποιείται από τα άτομα που διδάσκουν support, resistance, trend lines, indicators, okay. Γιατί πίσω από αυτόν είναι μια φιλοσοφία. Δεν θα δεις κανέναν άνθρωπο να κάνει trading με smart money ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Okay. So, γι' αυτό σας είπα πριν ότι δεν είναι απλά κάποια confirmation. Είναι να καταλάβεις η ψυχολογία της αγοράς, πώς κινείται, και αυτό θα καταλάβεις με την εμπειρία, καθώς μαθαίνεις το συγκεκριμένο concept. Τώρα θα πάμε σε λίγα basics, το οποίο θα χρωματίσω και λίγο με το μαρκαδόρο μου πάνω στην οθόνη, για να σας βοηθήσω να καταλάβετε καλύτερα. Όσα άτομα είστε στην αρχή, όσοι είσαστε μέσα στο συγκεκριμένο group και δεν ξέρετε καθόλου για trading, στην ουσία η αγορά κινείται προς τα πάνω,
προς τα κάτω και πλάγια. Okay. Για κάποιους λόγους, για παράδειγμα, αν οι παραπάνω άνθρωποι αγοράζουν, θα πηγαίνει πάνω. Αν οι παραπάνω άνθρωποι πουλούν, πηγαίνει κάτω. Okay. Supply and demand. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε μια ανανοτική πορεία και βλέπετε ότι η αγορά πήγαινε προς τα πάνω, ήρθε λίγο προς τα κάτω, έρθε προς τα πάνω, έσπασε το previous high, πήγαινε προς τα κάτω και προς τα πάνω. Okay. Όταν βλέπουμε αυτό το πράγμα, λέμε ότι έχουμε uptrend. Όταν βλέπουμε το αντίθετο, λέμε ότι έχουμε downtrend. Τώρα όμως αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι τα ranges που θα παίξουν τεράστιο ρόλο. Όχι μόνο να το uptrend, το downtrend, να καταλάβεις αυτά τα σημεία που πηγαίνουν πάνω κάτω. Θέλω να καταλάβετε τα range πώς ακριβώς κινούνται, γιατί είναι αυτό το point του concept στο τέλος. Για παράδειγμα, κάθε φορά που η αγορά κινείται impulsive, δηλαδή απότομα, έχουμε κάποια κίνηση. Μετά θα δώσει το λεγόμενο correction, το λεγόμενο retracement, okay, το οποίο θα κινηθεί σε ένα ποσοστό προς τα κάτω ή ακόμα μπορεί να είναι και πιο ψηλό. Δεν έχει σημασία πόσο κάτω ή πόσο λίγο κάτω θα πάει. Okay. Το point έχει τη στιγμή που θα ξαναδώσει την impulsive κίνηση. Κάθε φορά που τελειώνει αυτό το retracement και δίνει την επόμενη impulsive κίνηση, λέμε ότι έχουμε αλλαγή του range. Κάθε φορά που αλλάζει το range, τότε ψάχνουμε με το συγκεκριμένο concept για entry μέσα σε αυτά τα retracement, τα οποία θα δούμε μετά πώς είναι. Δεν είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σας τα δείχνω τώρα. Απλά θέλω να καταλάβετε τη φιλοσοφία. Ότι στην ουσία εμείς δεν ψάχνουμε να πιάσουμε entries καθώς το market κινείται impulsive, αλλά περιμένουμε το market να χαλαρώσει, να χτιστεί liquidity, το οποίο θα εξηγήσω σε 5 λεπτά τι ακριβώς είναι, και τότε να πιάσει κάποιον entry μέσα στην αγορά. Τώρα θέλω να δούμε basics για το structure. Και όπως σας ανάφερα πριν, το market θα πάει πάνω, θα κινηθεί προς τα κάτω, ξαναπάνω και το καθεξής. Όμως πώς ονομάζονται αυτά τα πράγματα? Εάν η αγορά έρθει σε έναν bottom και φτιάξει καινούριο high, εντάξει, λέμε ότι ονομάζεται higher high, το οποίο είναι higher high, το λέει και η λέξη, είναι ψηλότερο από το προηγούμενο high. Όταν η αγορά έρθει προς τα κάτω, αλλά δεν σπάσει το previous low, λέμε ότι ονομάζεται higher low. Όταν ξανασπάσει πάνω, higher high, higher low και το καθεξής. Εδώ θέλω να δείτε ότι δεν παίζει ρόλο η ονομασία πόσο κάτω θα πάει αυτό το retracement, γιατί εδώ πήγε λίγο κάτω και εδώ περισσότερο κάτω. Ακόμα συνεχίζει να ονομάζεται higher low και ο λόγος γιατί δεν έσπασε το previous low. Ελπίζω να βγάζει νόημα, guys. Είναι εύκολο να καταλάβεις το structure, αλλά παίζει τεράστιο ρόλο για να είσαι κερδοφόρος μέσα στην αγορά. Μετά η αγορά σε κάποια φάση θα σπάσει το structure. Okay? Όταν θα έχουμε καινούριο lower low, σημαίνει ότι έχουμε break of structure. Αυτό σημαίνει ότι ίσως η αγορά να αρχίζει να κάνει reverse. Το καταλάβεις από το πρώτο break of structure. Ή break of range, γιατί είναι αυτό που εξήγησα πριν. Και αν η κίνηση είναι impulsive και κλείσει από την άλλη, μπορείς να το ονομάσεις και range. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να πούμε break of structure, ή break of range. Αν είμαστε σωστοί και η αγορά όντως έδωσε reverse προς τα κάτω, με την ίδια φιλοσοφία που μας έφτιαξε το lower low, αφού θα γυρίσει, θα δώσει retracement, θα φτιάξει καινούργιο lower high. Και γιατί lower high? Γιατί είναι πιο χαμηλό από το προηγούμενο high, όχι higher high, το οποίο είναι ψηλότερο από το προηγούμενο high. Αυτή τη φορά ονομάζεται lower high, γιατί είναι χαμηλότερο από το προηγούμενο high. Και θα συνεχίσει την ίδια κατεύθυνση, το οποίο θα φτιάχνει συνέχεια lower low και lower high. Μέχρι εδώ όλα καλά. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, δεν θα είσαι ποτέ σίγουρος αν ξέρεις μόνο αυτά τα πράγματα για να ξέρεις κάποιο τρέτ, και το πιο πιθανό δεν θα είσαι κερδοφόρος, γιατί αυτό το πράγμα μπορείς να το μάθεις από πάρα πολλές πηγές. Είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιεί περίπου το 90% των traders των οποίων κάνουν trading εκεί έξω. Τώρα θέλω να δούμε μια πιο μεγάλη εικόνα το πώς φαίνεται η αγορά. Για παράδειγμα, πριν είδα μια φωτογραφία uptrend. Για παράδειγμα, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε uptrend, εδώ έχουμε downtrend. Τώρα, για παράδειγμα, είμαστε μέσα στην αγορά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Πώς περιμένουμε να πιάσουμε entry? Κάθε φορά που βλέπουμε break of structure, φανταστείτε ότι μπορούμε να πιάσουμε entry και μετά βάζει στα confirmation. Εδώ, όπου η αγορά μας έφτιαξε καινούριο lower low και γύρισε, έδωσε break of structure. Αν είμαστε σωστοί και αγορώντας θα δώσει reverse,
θα περιμένουν το προ retracement, το οποίο θα μας φτιάξει higher low για να πιάσουν την buy, να συνεχίσει η αγορά να κινείται με αυτόν τον τρόπο προς τα πάνω. Εντάξει, ένα basic concept. Τώρα μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στη στρατηγική. Απλά για να μπορείτε να καταλάβετε τη στρατηγική, θα πρέπει να καταλάβετε τα βασικά βήματα του structure. So, γράψτε μου μέσα στο chat, εάν βγάζει νόημα το structure, το οποίο αναφέραμε προηγουμένως, τα lower low που φτιάχνει το market, τα higher highs, όταν θα δώσει break of structure και ούτω καθεξής. Το Wyckoff method εξηγά κάποιους τρόπους που οι ίδιες οι τράπεζες κάνουν manipulate την αγορά. Ο λόγος που το δείχνω εδώ δεν είναι για να ψάχνεις ακριβώς τον ίδιο σχηματισμό μέσα στην αγορά. Θα σου εξηγήσω σε λίγο γιατί δεν θα πρέπει να ψάξεις το συγκεκριμένο σχηματισμό μέσα στην αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλοί από αυτούς τους σχηματισμούς. Όμως, το τι θέλω να καταλάβετε είναι ότι όταν ψάχνουμε για να αγοράσουμε, ονομάζεται accumulation. Όταν ψάξουμε να πουλήσουμε, ονομάζεται distribution. Okay, γι' αυτό θα με ακούσετε να λέω για accumulation εννοώ buy. Αν με ακούσετε να μιλώ για distribution, εννοώ sell. Τώρα, το liquidity το οποίο ανάφερα προηγουμένως, τι είναι? Με πολύ απλά λόγια, το liquidity είναι εκεί που στην ουσία αγοράζουν και πουλούν οι περισσότεροι retail traders. Και θέλω να φανταστείτε ότι στην ουσία το πιο καθαρό liquidity είναι το support και το resistance το οποίο χτίζουν οι retail traders. Γιατί προφανώς αν κάποιος από εσάς διαβάζει από το YouTube έχει μάθει ότι αν η αγορά έρθει εδώ πάνω ονομάζεται resistance, όπου είναι το ταβάνι. Όταν η αγορά έρθει εδώ κάτω ονομάζεται support, όπου είναι το πάτωμα. Κάπως έτσι στην ουσία η αγορά πηγαίνει προς τα πάνω. Φανταστείτε ότι όταν η αγορά χτυπάει εδώ και εδώ πολλές φορές, τίνει να πηγαίνει προς την άλλη κατεύθυνση. Όχι για πάντα. Αυτό είναι το μυστικό, ότι ναι, μπορεί short term να δώσει ένα μικρό bounce, αλλά δεν θα μείνει long term. Γι' αυτό ονομάζεται liquidity, επειδή εκεί μέσα μαζεύουν χρήματα οι περισσότεροι retail traders και οι τράπεζες σε κάποια φάση θα τα βγάλουν εκτός. Εντάξει, δεν θα εξηγήσω τόσο πολύ in depth τώρα γιατί θα τα βγάλουν εκτός, πρέπει να θέλω να καταλάβετε το τι είναι το liquidity αυτή τη στιγμή. Θα δούμε κάποιο παράδειγμα τώρα για να καταλάβετε ακριβώς τι είναι. Σαν για παράδειγμα εδώ, βλέπουμε ότι η αγορά στο British Pound με New Zealand Dollar ακούμπησε σε αυτό το σημείο 1, 2, 3 φορές, όπου χτίστηκε το λεγόμενο liquidity. Εντάξει, σαν trader ο οποίος γνωρίζει το smart money concept, δεν θα πάμε να αγοράσουμε εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί είναι trap, είναι παγίδα. Όπως στην ουσία, κάπως με αυτόν τον τρόπο κάνουν manipulate οι τράπεζες στην αγορά. Φανταστείτε ότι σε αυτό το σημείο όλοι όσοι μαθαίνουν από free courses θα πάνε να αγοράσουν στο συγκεκριμένο σημείο που it's okay, μπορεί η στρατηγική τους να τους βγαίνει. Αλλά με βάση να κάνεις backtesting πάρα πολλά χρόνια, τίποτα από αυτά τα support resistance δεν μένουν μέσα στην αγορά για πάντα. Εντάξει, άρα στην ουσία μετά έρχομαστε να μάθουμε το institutional candle ή αλλιώς mitigation candlestick, που στην ουσία το συγκεκριμένο candlestick η δουλειά του είναι να βγάλει έξω liquidity και να κινήσει την αγορά προς έναν direction. Και ένα παραδείγμα είναι αυτό εδώ. Βλέπουμε ότι η αγορά ενώ έχτιζε support στο συγκεκριμένο σημείο κινήθηκε λίγο προς τα πάνω και απότομα ήρθε προς τα κάτω. Μέχρι εδώ, it's okay. Απλά η τράπεζα πήγαινε να βγάλει έξω liquidity. Για να δούμε ότι όντως είναι manipulation των τραπεζών, θέλουμε να δούμε την αγορά να κινείται προς τα κάτω. Αλλά αυτό που θέλω να καταλάβετε τώρα είναι ποιον είναι το institutional candlestick. Στην ουσία, το institutional candlestick είναι το τελευταίο candlestick το οποίο έβγαλε όλον αυτόν το liquidity εδώ μέσα. Εντάξει, είναι εύκολο να το αναγνωρίσεις, φαίνεται από εδώ. Το επόμενο που θέλουμε να δούμε είναι η αγορά μόλις κάνει manipulate τα lows ή τα highs, γιατί αυτό το πράγμα μπορείς να το δεις είτε από τη μια κατεύθυνση είτε από την άλλη, να γυρίζει και να σπάζει το structure. Βλέπετε εδώ, το market πηγαίνει προς τα πάνω, δίνει ένα απλό retracement και τώρα κινείται προς τα πάνω. Σωστά, σπάσει το previous high, σημαίνει ότι έχουμε και το higher high, άρα προφανώς είμαστε uptrend. Εντάξει, so το επόμενο confirmation το οποίο θέλουμε είναι το verification of liquidity. Σε συντομογραφία,
VOF. Που στην ουσία αυτό θα μας δώσει ο confirmation του structure ότι συνεχίσουμε με το trend. Άρα, αφού εδώ κάτω οι τράπεζες έβγαλαν όλα αυτά τα buy position που είχαν οι retail traders και έφτιανε εδώ πάνω, θέλω να καταλάβετε ένα απλό concept. Okay. Κάθε φορά που θα χρησιμοποιώ κόκκινο χρώμα, σημαίνει ότι οι τράπεζες, οι τράπεζες πουλούν. Κάθε φορά που χρησιμοποιώ μπλε χρώμα, οι τράπεζες αγοράζουν. Είναι κάτι το οποίο θα εξηγήσω σε λίγο πιο in-depth για ποιο λόγο είναι αυτό το πράγμα. Απλά θέλω να το καταλάβετε τώρα, γιατί είμαι σίγουρος μόλις πιάσετε το point, πλέον θα γίνει πιο εύκολη κατανόηση του concept. Ξέρω είναι πιο advanced, ξέρω ότι δεν κάναμε trading, set trading πάνω στα basics, στα προηγούμενα sessions μέσα στον group. Απλά θέλω να πιάσετε τη φιλοσοφία, δεν θέλω να γίνετε pro. Σκοπός του συγκεκριμένου session τώρα δεν είναι να μάθεις στρατηγική και να βγάζεις χρήματα από μόνος σου, αυτό χρειάζεται χρόνος. Θέλω απλά να πιάσεις τη φιλοσοφία. Okay. So, φανταστείτε ότι η αγορά για να σπάσει critical area, support resistance, πρέπει να μπει volume μέσα. Δηλαδή, για να κινηθεί προς τα κάτω η αγορά να σπάσει τα previous low, σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να πουλήσουν. Για να σπάσει, για παράδειγμα, το high, σημαίνει ότι οι τράπεζες πρέπει να αγοράσουν για να σπάσει το previous high. So, με αυτή τη φιλοσοφία είναι εδώ, οι τράπεζες πουλούσαν για να βγάλουν έξω αυτά τα lows εδώ. Μετά από λίγο, οι τράπεζες γόραζαν για να σπρώξουν την αγορά προς τα πάνω. Προφανώς με περισσότερα χρήματα για να σπάσουν το sell position τους και το previous structure. Τώρα όμως, η αγορά όταν είναι εδώ πάνω, σημαίνει ότι όταν κρατούν sell position οι τράπεζες εδώ, ότι είναι σε loss. Σκεφτείτε ότι πουλούσα στο 1,8950. Τώρα η τιμή είναι στο 1,9250. Άρα αφού πουλούσαν και η τιμή πήγε πάνω, έχανα λεφτά. Στο position το οποίο αγόραζαν όμως και η αγορά πήγαινε πάνω, έβγαζαν λεφτά. Ναι, έβγαζαν περισσότερα από ό,τι έχανα, αλλά δεν θα μείνουμε position σε loss. So, ο σκοπός τους και του concept στην ουσία είναι ναι να κάνουν manipulate τα λεφτά το retail trader, αλλά μετά να σβήσουν και τα losses τους. Άρα να κάνουν mitigate. Στο mitigate στην ουσία είναι η μείωση του ρίσκου. Και η στρατηγική τους ονομάζεται mitigation theory, mitigation strategy, μπορείτε να ακούσετε με πολλούς τρόπους και, και αυτό το πράγμα να φέρεται ακόμα και στα statements, τα report που βγάζουν κάθε χρόνο, εντάξει. So, μετά που έχουμε το verification, οι συγκεκριμένες τράπεζες, όποιες είναι αυτές οι οποίες κίνησαν την αγορά, θα σπρώξουν την αγορά προς τα κάτω, ακριβώς σε αυτό το σημείο που πουλούσαν για να έρθει κάτω, να κλείσουν το position τους σε break-even, δηλαδή σε 0 κέρδος, σε 0 loss και να ξαναγοράσουν να κινηθεί η αγορά προς τα πάνω. Αλλά για να έρθει η αγορά από εδώ προς τα κάτω σημαίνει ότι από αυτό το position πουλούσα. Άρα προφανώς μετά που θα έρθει η αγορά προς τα πάνω θα ξανακάνουν το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και ξανά. Okay. Άρα κρατούν position σε profit και κλείσαν οτιδήποτε στην ουσία κρατούσαν σε loss. Και αυτό το πράγμα θα το καταλάβεις μετά που θα σου δώσει το verification, γιατί συνεχίζει με το structure και σημαίνει ότι στην ουσία εδώ πάνω δεν κρατούν οποιοδήποτε position αφού ακόμα δεν έχει χτίσει. Okay. Πήγα λίγο πιο μετά για να καταλάβετε τι ακριβώς είναι. Απλά στην ουσία τώρα το πώς κάνει κάποιος entry είναι η φιλοσοφία αυτή. Πρώτον, είναι να ψάξεις εκεί που ξεκίνησε το πρώτο institutional candlestick. Εκεί που ξεκίνησε είναι εκεί που παίρνεις το entry σου. Ο δεύτερος τρόπος είναι να βάλεις το Fibonacci σου και να πάρεις το entry σου ανάμεσα στο 78.6 ή 88.6. Στην ουσία βλέπετε εδώ το open του institutional candlestick και εδώ οι δύο γραμμές είναι το 78.6 και 88.6. So, και τα δύο πράγματα συμφωνούν μεταξύ τους. So, αυτό το confirmation ισχύει. Βλέπετε την αγορά πώς ακριβώς έφυγε. Με αυτόν τον τρόπο θέλεις να βλέπεις. Μια δεύτερη φωτογραφία με το Fibonacci που σου γράφει εδώ 78.6, 88.6. Μόλις μπήκε η τιμή εκεί μέσα, έφυγε αμέσως. Τώρα, πού βάζουμε το stop loss μας, πού βάζουμε το profit. Γιατί είναι απλά να ξέρεις πού είναι το direction, αλλά είναι διαφορετικό να ξέρεις πώς παίρνεις actual entries και που βάζεις stop loss και που βάζεις take profit. Γιατί αν το stop loss μου είναι τεράστιο, δεν θα έχω καλό risk reward.
Αν το take profit μου είναι πολύ μικρό, δεν θα βγάζω κέρδη. Εντάξει, γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι έχουμε καλό risk to reward στη συγκεκριμένη στρατηγική. Εάν θα πιάσει swing, δηλαδή θα κρατήσει καιρό για να βγάλει αρκετά κέρδη, με τη φιλοσοφία που πριν που είπαμε με το structure, καθώς βλέπετε την αγορά να κινείται προς τα κάτω, θα πάρεις, για παράδειγμα, αγοράζεις εδώ κάτω, θα πάρεις τα πρώτα σου κέρδη εδώ, σε αυτήν την δόση. Εντάξει. Τώρα, γιατί αυτό διαφέρει από time frame σε time frame, κάτι το οποίο συστήνω σε όλους τους μαθητές της Ακαδημίας, πάντα να παίρνουν κάποια partials, παράδειγμα, αφού το market ήρθε από εδώ κάτω, εδώ κάτω, πάντα να παίρνουν τα πρώτα τους profit, περίπου στο αντίστοιχο golden number του range. Δηλαδή όπως εδώ ψάχναμε για buy στο 78.6-88.6 να πιάσουν τα πρώτα τους partial στο 78.6-88.6 που ήταν ακριβώς εδώ. Με αυτή τη φιλοσοφία θα έπαιρναν τα πρώτα τους κέρδη εδώ και καθώς η αγορά έρθει ξανά προς τα κάτω θα μπορούσαν να ξαναγοράσουν από εδώ και να βγάζαν περισσότερα χρήματα. Είναι πιο advanced, απλά θα μπορείς να το εκμεταλλευτείς με αυτόν τον τρόπο ξανά και ξανά. Τώρα κάποια άτομα μπορεί να αμφισβητούν ότι αυτά που λέμε είναι όντως πραγματικότητα. Μπορούν να ψάξουν σε πάρα πολλούς τρόπους. Πάρα πολλούς τόπους, συγγνώμη. Και θα δεις ότι στην ουσία πάρα πολλές τράπεζες, σαν την Barclays, Citigroup, JP Morgan, πλήρωσαν πρόστιμο πάνω από 1,2 billion για το manipulation που κάνουν μέσα στην αγορά. Σου φαντασίζω ότι το κάνουν, πληρώνουν πρόστιμο και βγάζουν ακόμη περισσότερα χρήματα. It's okay. Είναι ο τρόπος που κάνουν trading. Άρα αν τους βγαίνει, γι' αυτόν τον λόγο το συνεχίζουν. Είναι παράνομο, αλλά ναι, το κάνουν. Okay, πληρώνουν, αλλά βγάζουν περισσότερο. Τώρα, αυτά είναι κάποια από τα histogram των τραπεζών. Νομίζω, το συγκεκριμένο histogram, αν δεν κάνω λάθος, είναι της Goldman Sachs. Okay, το επόμενο που θα δούμε είναι της Bank of America. Και στην ουσία, εδώ δείχνει ξεκάθαρα ότι σε έναν trade περίπου, ένα-δύο trade, έχασαν 50 με 25 εκατομμύρια. Λίγο περισσότερα, περίπου 5 trades, μπορεί και πιο λίγα, έχασαν 0 μέχρι 25 εκατομμύρια. Και από εδώ και δεξιά είναι όλα τα trades τα οποία έβγαλαν κέρδη. Φανταστείτε ότι είχαμε περισσότερα trades που έβγαλαν πάνω από 100 εκατομμύρια παρά όλα τα loss τους μαζί σε αριθμό trades, όχι σε λεφτά. Μόνο ένα trade έβγαζαν περισσότερα από αυτά που χάσασε. Φανταστείτε πόσα κερδοφόροι είναι οι τράπεζες με συγκεκριμένη φιλοσοφία. Σου αν μπορείς να καταλάβεις εσύ πώς ακριβώς κινείται, μπορείς να είσαι και εσύ το ίδιο κερδοφόρος σε θέμα ποσοστών και win rate. Το δεύτερο που βλέπουμε εδώ, το bar chart, είναι της Bank of America, που στην ουσία λέει εδώ με αριθμούς ότι σε κανένα trade δεν έχασαν πάνω από 100 εκατομμύρια, σε ένα trade έχασαν 75 μέχρι 100, ένα trade από 50 μέχρι 75, 6 trades από 25 μέχρι 50, και 23 trades από 0 μέχρι 25. Και εδώ βλέπω ξεκάθαρα ότι 12 trades έβγαλαν πάνω από 100 εκατομμύρια, 64 trades 0 μέχρι 25 εκατομμύρια, 66 trades 25 μέχρι 50. Εδώ βλέπετε ότι τα κέρδη τους είναι τεράστια σε σχέση με τα loss τους. Και χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη φιλοσοφία που σας είπα προηγουμένως. Σου αν μπορείτε να καταλάβετε στην εκείνη φιλοσοφία, μπορείς να είσαι κερδοφόρος, γιατί και οι ίδιες οι τράπεζες θα είναι κερδοφόρες. Και είναι αυτό το πράγμα που σας δείχνω τώρα εδώ. Εντάξει, τίποτε διαφορετικό. Πρέπει να καταλάβεις το πρώτο part, το οποίο είναι το liquidity, να δεις πού μαζεύεται το liquidity, να δεις πού οι τράπεζες θα κάνουν manipulate την αγορά, να περιμένεις verification και μετά να μπεις στην αγορά. Είτε αυτό γίνεται προς τα πάνω, είτε αυτό γίνεται προς τα κάτω. Το accumulation ή το distribution schematic, το οποίο είναι το uptrend ή το downtrend, το οποίο είναι το buy ή το sell, που αναφέραμε προηγουμένως, μπορείς στην ουσία να το βρεις σε όλα τα time frame. Τώρα όμως, μια ερώτηση που με ρωτούν πάρα πολλά άτομα. Πρέπει να ψάχνω μέσα στην αγορά? Absolutely not. Όχι, μην το ψάχνεις στην αγορά. Σκοπός δεν είναι να βρούμε αυτούς τους σχηματισμούς. Σκοπός είναι να καταλάβεις τη φιλοσοφία. Είναι δύσκολο να τα γνωρίσεις? Όχι. Και θα σας βοηθήσω εγώ με πάρα πολύ απλό τρόπο. Όλα αυτά τα σχέδια στην ουσία που βλέπετε εδώ μέσα, δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να τα ψάχνετε. Δεν θα σας βοηθήσει καθόλου να καταλάβετε την αγορά. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δείχνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, τα βάζουν μπροστά τους, τα ψάχνουν.
δεν θα σε βοηθήσει να βγάλει κέρδο από την αγορά εάν ψάχνει ακριβώ ό,τι σου δείχνει το σχηματισμό με τι γραμμέ εδώ. Σκοπό είναι να καταλάβει πότε πραγματικά γίνεται το manipulation. Και είναι πανεύκολο. Okay? Είναι πανεύκολο, ειδικά ξεκινήσει μάλιστα basics. Όλε τι μπει στρατηγική, είναι πανεύκολο να καταλάβει τη συγκεκριμένη φιλοσοφία. Προηγούμενο αναφέραμε για higher, high, higher, low, higher, high, higher, low. Κάθε φορά που σπάζει το previous high ή το previous low, θα λέμε ότι έχουμε potential manipulation, okay, το οποίο είναι με μαύρο χρώμα. Okay, το γράφω και εδώ ότι στην ουσία ονομάζουμε potential manipulation οτιδήποτε σπάζει πάνω από το previous high, previous low. Οτιδήποτε μας δίνει break of structure, δηλαδή πρώτα σπάζει το higher high, άρα έχουμε potential και μετά γυρίζει από την άλλη, σημαίνει ότι έχουμε confirmed manipulation. Θέλω να δείτε διαφορά. Εντάξει, εδώ το market έσπασε προς τα πάνω και προς τα κάτω. Okay. Σημαίνει ότι manipulate το high και manipulate το low. Άρα στην ουσία εδώ, αυτό εδώ το low είναι το verification of liquidity που δείξαμε προηγουμένως με τον ίδιο τρόπο. Φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα που βλέπουμε είναι αυτό το πράγμα εδώ, απλά αντίθετο. Εντάξει, εδώ point of interest, εδώ verification of liquidity. Στο κάθε φορά που έχουμε point of interest και verification of liquidity ονομάζουμε κάτι confirmed manipulation. So, με την ίδια φιλοσοφία ψάχνουμε εκεί που έχουμε confirmed manipulation να πιάσουμε entry, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι το puzzle το οποίο συνδέεται στην ουσία στην πορεία. So, εκεί το οποίο το candle σπάσει το previous high είναι το point of interest μας, το οποίο θα ψάξουμε να βάλουμε entry. Και το stop loss μας το βάλουμε ακριβώς εκεί που τελειώνει το candlestick. Δεν το αναφέρα προηγουμένως, αλλά θα το αναφέρω τώρα. Εντάξει, το stop loss μας θα το βάλεις ακριβώς πάνω από το candlestick το οποίο τελειώνει η κίνηση. Τώρα, αν η αγορά, για παράδειγμα, βλέπετε εδώ ότι είχαμε confirm manipulation, θα παίρναμε entry εδώ. Αν actually είμαστε λάθος και η αγορά έρθει προς τα κάτω, καθαρίσει μας το low και μετά συνεχίσει να φτιάξει καινούργιο higher high. Στην ουσία, εάν δείξει να κάνει σωστά management, manage το trade, θα χτυπήσει stop loss. Okay? Απλά το quality δεν είναι το προηγούμενο το οποίο δείξαμε, αλλά είναι αυτό. Γιατί αφού η αγορά είναι uptrend, εμείς ψάχνουμε να πάει με το trend. Okay? Και η αγορά δεν θα κινείται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που βλέπαμε πριν στα basics, δηλαδή higher, high, higher, low, higher, high, higher, low, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο στη συνέχεια. Σε κάποια φάση η αγορά θα κάνει manipulate lows και highs. Εντάξει, που θα σου σπάσει το previous higher low, θα σου πιάξει lower low, μετά θα γυρίσει προς τα πάνω. Εμείς αυτό που θέλουμε να ψάχνουμε είναι αυτό το πράγμα. Manipulation με το trend και verification of liquidity. Εντάξει, δηλαδή το να πας για reversal δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όταν πιάσεις reversal, δεν μπορείς να πιάσεις τεράστιο risk reward. Απλά δεν είναι εύκολο να ξέρεις πότε έρχεται το reversal. Όμως, αν ξεκινείς να πηγαίνεις με το trend, παίρνεις κάθε trade με το trend, το οποίο αν πηγαίνεις με το trend, πίστεψε με, θα χτυπάς πολύ πιο εύκολα take profit, θα χτυπάς πολύ πιο δύσκολα stop loss, αν πηγαίνεις με το trend. Τη στιγμή όμως που θα χτυπήσεις stop loss, τότε είναι η στιγμή που αλλάζεις κατεύθυνση. Εντάξει, είναι αρκετά πιο εύκολο να καταλαβαίνεις το trend με αυτόν τον τρόπο. So, με την ίδια φιλοσοφία που δείξαμε προηγουμένως, το candlestick που έβγαλε το previous low και είχαμε confirm manipulation, στο open εκεί είναι εκεί που περιμένουμε να πιάσουμε buy position, το stop loss μας είναι εδώ κάτω από αυτόν το wick, στο low του manipulation και αγοράζουμε το take profit σαν εξής προηγουμένως που το βάζουμε. Right. Κάτι το οποίο θεωρώ εγώ ότι είναι καλή περίπτωση για να πιάσεις για reversal είναι αυτό το πράγμα που λέω τώρα. Όντως να σου κάνει manipulate το low, να σπάσει προς τα πάνω, άρα να μην κάνει play out αυτό και μετά να δώσει reversal. Γιατί φανταστείτε το απλά σαν παιχνίδι. Εντάξει, φανταστείτε το απλά σαν παιχνίδι. Αυτό που κάναμε προηγουμένως. Η τράπεζα αγόραζε εδώ. Αγόραζε εδώ, κάνει mitigate position για να βγάλει έξω όλα αυτά τα sell. Αυτή τη στιγμή όμως, αφού έκανε manipulate και σπάσε προς τα κάτω, σημαίνει ότι έβγαλε έξω αυτό το buy position, όπου έκανε manipulate. Εντάξει. Άρα τώρα έχει πολύ δύναμη αυτό το sell. Εντάξει, μπορείς να καταλάβεις ακόμα και το volume του sell.
Εάφου σου κάνουν μανίπιο λέει αυτόν τον λόγο. Έσπασε ξανά προς τα πάνω. Έκαμε τεστ, ξανά έσπασε προς τα πάνω και μετά το price κατάφερε να σου σπάσει αυτά τα lows, σημαίνει ότι αυτό το sell position είναι πολύ δυνατό. Τότε είναι καλή φάση να ψάξεις για reversal. Εντάξει. Τώρα θα να δούμε παραδείγματα, το οποίο θα είναι πιο ευχάριστο, θα μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς δουλεύει αυτό σε πραγματική αγορά. Εντάξει, βλέποντας ότι μία του AUD/USD σε 15 λεπτά. Εδώ βλέπουμε την αγορά που έσπαζε προς τα κάτω. Εδώ που έσπαζε προς τα κάτω είχαμε potential. Εδώ η αγορά έφτασε ξανά προς τα πάνω, δεν έσπαζε το previous lower high, so κρατούσε το trend. So, αυτό εδώ το low δεν θεωρείται σαν point of interest από την ώρα που δεν έσπασε το previous high. Τώρα, point of interest θεωρείται αυτό το low γιατί η αγορά ήρθε προς τα πάνω και έσπασε το structure, αυτά lower highs. So, έχουμε verification of liquidity. Με την ίδια φιλοσοφία τώρα ψάχνουμε είτε στο 78.6% ή ανάμεσα από 78.6% 6% με 88.6% ή στο τελευταίο candlestick που έβγαλε έξω το liquidity. Το τελευταίο candlestick είναι αυτόν εδώ. Εντάξει, και στο ακριβώς το ίδιο σημείο είναι και το golden numbers του Fibonacci. So, ήρθε η τιμή προς τα κάτω, χτύπησαν ακριβώς εκεί και μετά συνέχισε προς τα πάνω target στο προηγούμενο lower high του πιο μεγάλου time frame. Euro USD 30 λεπτά. Τώρα πάμε να δούμε πώς είναι να το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Βλέπουμε την αγορά να κινείται προς τα πάνω. Έχουμε ανωδική τάση. So, ψάχνουμε για να αγοράσουμε. Βλέπουμε εδώ ότι η αγορά ήρθε εδώ, έσπασε αυτόν τον low, δεν κατάφερε να σπάσει προς τα πάνω ξανά. Ήρθε εδώ προς τα κάτω, έσπασε αυτόν τον low και ήρθε και εδώ σε break. Εντάξει, το προηγούμενο lower high. Και μας δημιούργησε επίσης αυτά τα equal highs. Ονομάζουμε liquidity. Και ξέρουμε αφού η αγορά δημιούργησε liquidity, είμαστε ένα uptrend, η αγορά θα πάει προς τα πάνω. Εντάξει. So, εμείς με βάση τη στρατηγική μας, ψάχνουμε να δούμε ποιο είναι το τελευταίο candlestick που έβγαλε το προηγούμενο low, το liquidity μας το προηγούμενο. Εντάξει, σας δίνω μισό δευτερόλεπτο απλά είτε από μόνοι σας και να φαντάσετε ποιο είναι το τελευταίο candlestick που έβγαλε αυτόν τον low εδώ. Προφανώς, είναι αυτόν εδώ, εντάξει, αυτόν το candlestick που έσπασε αυτόν το low. So, εκεί είναι που θα ψάξεις να πιάσεις το entry σου. Το stop loss σου, όπως ανάφερα προηγουμένως, θα το βάλεις εδώ κάτω. Στο αγορά ήρθε εκεί ακριβώς, χτύπησε και έφυγε προς τα πάνω. Γύρω USD 5 λεπτό. Τώρα θέλω να σας βάλω σε ένα κουτάκι στην ουσία να μπορείτε να πιάσετε και buy και sell στο ίδιο range. Γιατί μπορεί να είσαι σε μια φάση που δεν ξέρεις ακριβώς που θα πάει η αγορά. So, θα περιμένεις απλά τα facts, τα confirmation του price action. So, βλέπουμε εδώ ότι η αγορά ήρθε προς τα πάνω, έσπασε το προηγούμενο high και μας έδωσε verification of liquidity, δηλαδή μας έδωσε break of structure. Άρα θα περιμένουμε να πουλήσουμε στο τελευταίο candlestick, όπου είναι εδώ. Είμαστε σωστοί, η αγορά ήρθε εδώ, ευθείας ήρθε προς τα κάτω, πήραμε τα profit μας στο previous swing low, που είναι εδώ κάτω, και μετά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μετά. Η αγορά από εκεί κάτω, μόλις πήραμε τα κέρδη, γύρισε. Και ήρθε προς τα πάνω μας. Έβγαλε το low και μας έφτιαξε verification of liquidity. So βλέπουμε ότι αφού είμαστε uptrend, ψάξαμε για reversal, τελικά το market συνεχίζει με το trend. Πήραμε τα κέρδη μας όμως, επειδή ξέραμε ακριβώς να πάρουμε τα take profit μας με βάση τα confirmation τα οποία σας έδωσα προηγουμένως. Τώρα θα πιάσουμε καινούργιο buy position στο τελευταίο candlestick. Όπως εξηγήσαμε πριν στη στρατηγική, λέμε ξανά το ίδιο πράγμα και το ίδιο πράγμα. Δουλεύει ακριβώς το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά. Εντάξει, εδώ παίρνεις το entry σου, έχει κάτω το stop loss σου, στο low, το market θα πάει προς την κατεύθυνση τη δική σου αν είσαι σωστός. Εξάωρο time frame από πριν. Εδώ βλέπουμε το market, έχουμε equal highs, all liquidity, ξέρουμε το market θα πάει προς τα πάνω. Βλέπουμε έχουμε potential manipulation, είμαστε με το trend, so περιμένουμε απλά verification of liquidity. Βάζουμε το alert μας στο προηγούμενο lower high και μόλις μας παίξει, απλά βάλουμε ένα pending order. Λοιπόν, τώρα η αγορά μας έπαιξε ένα alert. Έσπασε το previous lower high, so βάζουμε ένα alert, να περιμένουμε απλά να πιάσουμε ένα entry. Είναι boring, απλά είναι κερδοφόρο. Εντάξει,
Άρα αυτό θα σου δώσει το δικαίωμα όντως να έχεις ελευθερία χρόνου, απλά έχεις και οικονομική ανεξαρτησία, αφού στην πραγματικότητα το μόνο που θα δεις είναι να βάλεις τα alert σου, να σου παίξουν και μετά απλά θα περιμένεις το trade να έρθει να σου ανοίξει το entry και να πάει στην κατεύθυνσή σου. Άρα, ποιο είναι το τελευταίο candlestick που έβγαλε έξω το liquidity? Αυτόν το low και αυτόν το low εδώ κάτω. Εντάξει, φαίνεται ολοκάθαρο. Είναι το τέλειο mitigation formation, το οποίο θέλω να βλέπω σε τις περιπτώσεις. So, εκεί ακριβώς είναι που θα πάρουμε το entry μας. So, περιμένω το market να τελειώσει την κίνηση προς τα πάνω, το verification of liquidity μας, να περιμένω να έρθει προς τα κάτω, να πάρουμε το entry και μετά θα κινηθεί ξανά προς την κατεύθυνσή μας. Θέλω όμως τώρα να σας βάλω σε κάτι πιο advanced. Εντάξει. Εδώ κάτω βλέπουμε ότι δημιούργησε πάλι equal loss. So, είχαμε liquidity. So, είχαμε το μπορούσαμε σε αυτήν την περίπτωση, όταν η αγορά ήρθε εδώ κάτω και σπάσε τα αυτόν το liquidity, αφού είχαμε επίσης το confirmation ότι το market θα επιστρέψει εδώ κάτω, θα μπορούσες, κατά τη διάρκεια που έρχεται εδώ κάτω, να ψάξεις επίσης και για sell. Okay. Μετά που ήρθε εδώ κάτω, αυτό το πράγμα θα σου το δώσει και σε μικρότερα time frame. Αφού είμαστε σε εξάωρο τώρα, άρα αν πάει σε μονάωρο, πολύ πιθανό να το δεις. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι έβγαλε το previous low, ήρθε προς τα πάνω, ήρθε ξανά τεστάρε, μας έβγαλε αυτά τα low, βλέπετε ότι έβγαλε έξω αυτά τα highs, so έχουμε verification of liquidity εδώ, ήρθε προς τα κάτω, έβγαλε αυτά τα support, τα liquidity, πήρε έτσι στο τελευταίο candlestick και έφυγε προς την κατεύθυνση. Είναι λίγο πιο advanced να καταλάβεις το order flow, αλλά είναι πάρα πολύ powerful ότι μπορείς να χτυπήσεις πολλά entries, καθώς το market κινείται προς την κατεύθυνσή σου. Πάμε να δούμε λίγα κρύπτος. Δηλαδή ξέρω πολλά άτομα τώρα ασχολούνται με κρύπτος, όταν κάνουν investing, όταν κάνουν trading. Μπορείς να, με το συγκεκριμένο concept να κάνεις και trading, αλλά και investing. Ωραία. Βλέπουμε το Solana εδώ. Ήρθε μπρος τα κάτω. Μας καθάρισε το low και ήρθε μπρος τα πάνω. Έσπασε το previous high. Έχουμε higher highs, so έχουμε το confirmation to liquidity, so περιμένουμε να πιάσουμε entry στο τελευταίο candlestick. Το μόνο που περιμένω, βάζουμε pending order εκεί και όταν η αγορά έρθει, θα κινηθεί προς τα πάνω. Αλλά πριν κινηθεί προς τα πάνω, βλέπουμε ότι εδώ, εκεί που θα ψάξω να πιάσουμε τα profit μας στην ουσία εδώ πάνω, έχουμε πάλι confirm manipulation, αλλά για sell αυτή τη στιγμή. Γιατί εδώ μας έσπασε αυτά τα highs, με αυτόν εδώ το candlestick, και έσπασαν αυτόν τον λόγο. So, είχαμε πάλι break of structure. Έχουμε short-term buy και long-term sell σενάριο. So, τούτο είναι καλό για να ξέρεις μέχρι πού αγοράζεις και μετά μέχρι πού πουλάς. Γιατί κάθε time frame σου διά διαφορετικά facts. So, το market ήρθε προς τα κάτω, μας άνοιξε το entry και ήρθε εκεί πάνω μέχρι το άλλο point of interest μας που ψάχναμε για sell και μας έδωσε απευθείας reaction. Τώρα αυτό είναι καλό να θέλεις να μεγαλώσεις το reward σου, να μπορείς να πέσεις σε πιο χαμηλό time frame. Αν είσαι στο επίπεδο στην ουσία που μπορείς να καταλάβεις το concept σε όλα τα time frame, τότε μπορείς πραγματικά να γίνεις κερδοφόρος από τη συγκεκριμένη στρατηγική. So, αν πάμε στο 15 λεπτό, γιατί προηγουμένως είμαστε σε πιο μεγάλο time frame, so φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα είναι εδώ, θα το δούμε σε πιο μεγάλο τώρα. Αυτό είναι εδώ, εντάξει. So, η αγορά ήρθε εδώ, μας έκαμε αυτό το liquidity που βλέπουμε εδώ μέσα. Ήρθε προς τα πάνω, έκαμε manipulate τα highs και απευθείας γύρισε προς τα κάτω. So, εδώ έχουμε confirm manipulation. Επίσης έχουμε αυτά equal loss, so extra confirmation ότι το market θα κινηθεί προς τα κάτω. So, περιμένω να πιάσουμε το entry. Δεν έχουμε καθαρό τελευταίο candlestick που έβγαλε έξω τα highs, γιατί στην ουσία ξεκινά από εδώ κάτω. So, σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να βάλουμε το Fibonacci μας, να δούμε τα ποσοστά και να χτυπήσουμε εκεί το entry μας. Και βλέπετε ότι πήραμε και buy, πήραμε και το sell και στις δύο περιπτώσεις είμαστε σωστοί. Τώρα Ethereum, το οποίο ξέρω ότι πολλοί από εσάς σας το προσφέρει και ο broker σας να κάνετε trade. Τέλεια equal highs, τρίτο run, μας έσπασε το previous low και έχουμε verification of liquidity.
Δεν θα μπω τόσο πολύ το τι σημαίνει το internal, εντάξει, ίσως να πούμε σε κάποια από τα άλλα μαθήματα, στο περιμένουμε το Ethereum να έρθει εδώ κάτω και απευθείας να φύγει. Με αυτήν τη λογική βλέπετε ότι ήρθε προς τα πάνω και σπάσε το previous high. Τώρα κάποια άτομα, γιατί ξέρω ότι άτομα ξέρουν πώς χρησιμοποιεί το internal. Η φιλοσοφία του internal στην ουσία είναι κάθε φορά που το μάτι τη τιμή κλείνει πάνω από το internal, βάζουμε break even. Σε κάποια άτομα θα με ρωτούσαν τώρα. Αφού έκλεισε πάνω από το internal, ήρθε ξανά κάτω. Τι κάνεις, περιμένεις. Εντάξει, βλέπεις ότι ήρθε προς τα κάτω, καθάρισε αυτό τα λόγια εδώ, ήρθε ξανά προς τα πάνω, έσπασε το previous high, σου έχουμε verification. Σω με την ίδια φιλοσοφία, παίρνεις το entry σου εδώ μέσα ξανά. Okay. Γκάλα. Το τελευταίο παράδειγμα και κλείνουμε, εντάξει. Επειδή είμαστε ακριβώς την ώρα που σας είπα, 45 λεπτά την ώρα που ξεκίνησα, είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα χρησιμεύσει και για trading και για investing τον γκάλα. Γιατί βλέπουμε ένα τέλειο παράδειγμα για distribution το οποίο θα πουλήσουμε. Βλέπουμε την αγορά μας, έκανε manipulate αυτό τα high, manipulate αυτό τα high και από εδώ ήρθε η αγορά προς τα κάτω και έσπασε το structure. So, θα περιμένουμε να πουλήσουμε στο τελευταίο candlestick που έσπασε αυτόν το high. Ή στα ποσοστά. So, ήρθε η αγορά εδώ πάνω και βλέπετε ότι αμέσως ήρθε. Αν χρησιμοποιούσα τη φιλοσοφία, μόλις κλείσει ο candlestick κάτω από το internal, εδώ κάτω θα έχετε το confirmation, θα βάζετε break even. So, έδωσε ένα μικρό retracement, μετά συνέχισε προς τα κάτω. Αν ήξερες όμως το συγκεκριμένο concept, ίσως το κρατούσες και πιο long term. Για να κάνεις leverage τα λεφτά σου, πιθανόν να κάνεις investing μέσα στον γκάλα. Okay. Να πάμε σε πιο μεγάλο time frame, το 2ωρο. Βλέπουμε ότι εδώ κάτω έχουμε liquidity, εδώ κάτω έχουμε equal lows. So, ίσως το market να έρθει σε κάποια φάση εδώ κάτω. Κανείς δεν το πιστεύει ότι θα έχει έτσι μεγάλο drop. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι για να κινηθεί η αγορά από εδώ κάτω προς τα πάνω, κάποιος την κινούσε. Και εδώ κάτω το market κινητούν πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. So και εδώ μέσα έχει manipulation, και εδώ μέσα έχει manipulation, και εδώ μέσα έχει manipulation. Okay, σημαίνει ότι κάποιοι ανθρώποι κρατούν position πιθανώς σε loss ακόμα, οι τράπεζες. So target μπορεί να ήταν αυτά τα loss. Και φανταστείτε τι έγινε μετά από λίγο διάστημα. Το market ήρθε, έβγαλε τα loss και μετά έδωσε ένα μικρό expansion προς τα πάνω. Τώρα έχουμε ξανά έναν drop. Απλά όσοι ήξεραν αυτό το concept, ήξεραν ότι τα λεφτά τους, αν έκαναν investing, θα τα βάλουν κάτω από αυτά τα lows, άρα θα κρατούσαν πολύ καλά position και όσοι έκαναν trading θα μπορούσαν να βγάζαν λεφτά κατά τη διάρκεια που η αγορά θα πέφτει προς τα κάτω. So, δεν θα σας ένοιαζε, ξέρεις, ήμουν 30.000 profit, τώρα είμαι 10.000 profit, θα βγάζει διάρκεια που πέφτει η αγορά, εσύ βγάζεις χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα τα οποία έβαζες, θα έρθεις να κάνεις reinvest τώρα. Αυτή είναι η δύναμη στην ουσία του συγκεκριμένου concept. Περιμένω να μου γράψετε σχόλια μέσα στο chat. Μας πήρε ακριβώς 45 λεπτά να τελειώσουμε. Γράψτε μου σχόλια για τη συγκεκριμένη στρατηγική, τι σας άρεσε περισσότερο και αν θεωρείτε ότι θα σας φαινόταν χρήσιμη με βάση την εμπειρία την οποία είχατε μέχρι στιγμή στις οικονομικές αγορές.